Μητσοτάκης Πομπέο. Πιο στενές από ποτέ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Κορονοϊός. Στο κόκκινο η Αττική. Στα Ικούρας. Έχουμε τα ταμιακά διαθέσιμα για να στηρίξουμε ακόμα και lockdown. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου και μόλις ξεκινάει το δελτίο ειδήσεων του Attica TV. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις κυριότερες ειδήσεις. Μήνυμα με 4 λέξεις έστειλε στην Τουρκία για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την επίσκεψη στην 115 πτέρυγα μάχης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο. Όχι σε μονομερείς ενέργειες, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η ελληνική απάντηση στις ελληνικές προκλήσεις δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας. Πάμε να δούμε τώρα το σχετικό βίντεο από την επίσκεψη και του κυρίου Μάικ Πομπέο στη Σούδα μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πολλαπλά μηνύματα, ιδιαίτερα προς την τουρκική πλευρά, έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη βάση της Σούδας. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, τέθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες και συμφωνήθηκε η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας. Ο Μάικ Πομπέο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική θέση για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου και μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες, ενώ το πρωί βρέθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη βάση της Σούδας, την οποία οι Αμερικανοί αναμένεται να αναβαθμίσουν. Οι δύο άντρες έφτασαν στο κατάστρωμα της φρεγάτας Αλαμής και ενημερώθηκαν από την ελληνική και αμερικανική διοίκηση της βάσης. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής του State Department έκαναν δηλώσεις από την 115 πτέρυγα μάχη στην Κρήτη. Στις συζητήσεις μας παραμένουν κυρίαρχα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι σε μονομερείς ενέργειες. Η ελληνική απάντηση σε όλες τις προκλήσεις δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων. Η απάντηση όμως η οποία συνοδεύεται πάντα από πρωτοβουλίες καλής γειτονίας. Σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο και γίνονται ολόνα και πιο ισχυρές. Για πρώτη φορά, ένας Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής επισκέπτεται δίπαξ την Ελλάδα και φυσικά εδώ βρίσκεται και όλη μου η ομάδα για να συνδράμε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, Ελλάδα και ΗΠΑ. Εμείς, οι Αμερικανοί, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ευημερίας για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη φιλοξένησαν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο σπίτι του στα Χανιά, με τον Μάικ Πομπέο να δηλώνει χαρούμενος σε ανάρτησή του στο Twitter για την επικοδομητική, όπως τη χαρακτήρισε, συζήτηση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Μάλιστα, η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονική συγκυρία κομβική. Στο τέλος της εβδομάδας υπάρχει σύνοδος κορφής και εκεί λοιπόν θα συζητηθούν τα ελληνοτουρκικά. Ακριβώς για τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η επίσκεψη θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μανδαλίδη, διευθυντής στο CNN Greece. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τι ακριβώς μηνύματα, γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις του στη Σούδα, εκπέμπει αυτή η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας? Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ο κ. Πομπέο μέσα σε μία χρονιά, με το τελευταίο έτος. Αν χρειάζεται να βρούμε κάποια σημεία στα οποία πάνω θα πατήσουμε, θα εξηγήσουμε τη σημασία αυτής της επίσκεψης, η πρώτη θα είναι το μήνυμα στήριξης που έδωσε απέναντι στην Τουρκία. Προσεκτικός ήταν στις δηλώσεις του.
Δεν απέκλεισε την Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά το μήνυμα ήταν σαφές στήριξης της Ελλάδας. Ένα δεύτερο συμπέρασμα από την επίσκεψη αυτή είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν παρούσες. Μην ξεχνάμε ότι στην ελληνοτουρκική διένεξη το τελευταίο διάστημα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, είχε η Γερμανία, είχε το Βερολίνο. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι παρούσες και μάλιστα σε μια δύσκολη για τις ίδιες περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο και άρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ προσπαθούν να κρατήσουν την παρουσία, τη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών ζωντανή από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι φυσικά οι οικονομικές σχέσεις. Δεν τις έκρυψε. Στη Θεσσαλονίκη είχε επαφές, υπεγράψαν συμφωνίες. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον των ΗΠΑ τόσο για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ετέθη θέμα λιμανιού Καβάλας. Και φυσικά είναι και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αναβάθμιση των F-16 στα οποία εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ίσως και η τέταρτο θα έπρεπε να βάλουμε και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Στην Θεσσαλονίκη μην ξεχνάμε ότι είχε έρθει κλιμάκιο και της Βόρειας Μακεδονίας, κυβερνητική αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας, όπου υπήρξαν επαφές μεταξύ επιχειρηματιών της Αμερικανικής Αποστολής και της γειτονικής χώρας. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι, για να δώσουμε ένα περίγραμμα της επίσκεψης Πομπέου στην Ελλάδα. Και δεν μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Μάικ Πομπέο. Αυτό τι δείχνει, Γιάννη? Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που λέγαμε πριν, ότι υπήρξε σαφής... υπάρχει ένα μήνυμα στήριξης της Αμερικανικής ηγεσίας προς την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή περνάνε από μια πολύ δύσκολη φάση οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Προσπαθούν όπως όλοι να ερμηνεύσουν, να κωδικοποιήσουν τις τουρκικές προθέσεις, τις προθέσεις του Προέδρου Ερντογάν, και όλο αυτό συμβαίνει σε μια συγκυρία που οι προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοχή έχουν ανατραπεί, έχουν ανατραπεί ακριβώς, αλλά βλέπουμε ότι είναι διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή άφησαν πεδίο δράσης στη Ρωσία, στη Συρία. Αντιθέτως, στο Ιράκ η αμερικανική παρουσία δεν έχει μεταβληθεί. Και σε όλη αυτή την... ας το πούμε, το κενό που δημιουργείται σε όλη αυτή την μετάβαση που δημιουργείται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τώρα και στον Κάφκασο από ό,τι βλέπουμε, η Τουρκία βρίσκει χώρο, ανοίγει χώρο στον εαυτό της. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Μανδαλίδη, διευθυντή στο CNN Greece. Γιάννη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ασχοληθούμε τώρα με τον κορονοϊό, γιατί σήμερα είχαμε και έκρηξη των κρουσμάτων. Έτσι λοιπόν, σταθερά υψηλός είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΗ, με την Αττική να βρίσκεται στο μάτι της πανδημίας στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο, οι ειδικοί έχουν στα χέρια τους μια παλέτα μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, εφόσον συνεχιστούν οι εικόνες συνωστισμού σε δημόσιους χώρους όπως είναι οι πλατείες. Ήδη χθες, ο Σωτήρης Τσιόδρας, στη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενημέρωσε πως έχουν αυξηθεί τα κρούσματα στις ηλικίες 25 έως 34 ετών. Εν τω μεταξύ, σε τρίτο κύκλο τεστ κορονοϊού υποβλήθηκαν τα 12 μέλη του πληρώματος του Κραζιερόπλου, το οποίο κατέπλευσε στις 5 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό. Την πρωτιά των κρουσμάτων κρατά σταθερά η Αττική, παρά τα πρόσθετα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης στην κοινότητα εξαιτίας του συνωστισμού, ειδικά στις πλατείες, τα κρούσματα στο λεκανοπέδιο Αττικής δεν δείχνουν σημάδια κάμψης. Η εβδομάδα αυτή θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την εξέλιξη της πανδημίας, αφού αναμένεται η αποτίμηση των νέων περιοριστικών μέτρων. Κλιμάκια του ΕΟΔΗ συνεχίζουν τα rapid test στις επιδημιολογικά φορτισμένες περιοχές. Στην πλατεία Κουμουνδούρου διενεργήθηκαν 422 τεστ, από τα οποία προέκυψαν 10 θετικά. 3 αφορούν Έλληνες και 7 Λοδαπούς.
Το lockdown είναι το τελευταίο μέτρο, αφού έχουμε εξαντλήσει μια σειρά μέτρων εργαλείων που αφορά στην εξάλληψη της πανδημίας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν εξαγγελθεί κάποια μέτρα. Το καλύτερο σε εισαγωγικά lockdown είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Την ίδια ώρα αρνητικά βγήκαν και τα 3 τεστ κορονοϊού στα 22 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Menci 6. Μετά το συναγερμό που σήμανε, αφού αρχικά τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου, στον οποίο υποβλήθηκαν τα 12 μέλη του πληρώματος σε εργαστήριο στην Κρήτη, βγήκαν θετικά, ζητήθηκε επανέλεγχος με μοριακό έλεγχο, ο οποίος έγινε εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τον Πειραιά και βγήκαν όλα αρνητικά. Στα 12 μέλη του πληρώματος πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που ανέβηκε το πρωί στο κρουαζιερόπλοιο και αφού είχαν βγει αρνητικά τα δεύτερα τεστ που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό. Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί, από το κρουαζιερόπλοιο δεν πρόκειται να αποβιβαστεί κανένας επιβάτης ούτε μέλος του πληρώματος. Παράλληλα, συναγερμός έχει σημάνει στη Λακωνία μετά τον εντοπισμό μαζικών κρουσμάτων σε εργάτες γης με το ενδεχόμενο του lockdown να μένει ανοιχτό. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα χωριά Γλυκόβρηση και Άγιος Ιωάννης του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, όπου εντοπίστηκαν 37 εποχιακοί εργάτες γης θετικοί στον COVID-19. Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ προκειμένου να εχνηλατηθούν και να περιοριστούν οι στενές επαφές των κρουσμάτων, ενώ επίσης διενεργούνται και εκτεταμένοι έλεγχοι. Μία είναι εδώ και σήμερα είχαμε μια έκρηξη των κρουσμάτων, σας το είπαμε και προηγουμένως, 416 κρούσματα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη συνάδελφο Ματίνα Πολυχρόνη να μας δώσει τη σημερινή εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τα κρούσματα. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αμαλία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, παρατηρούμε μια δραματική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα. Όπως είπες, σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 416 νέα κρούσματα και τα 240 από αυτά είναι στην Αττική. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ, αν αναλογιστούμε ότι ακόμη και στις 21 Ιανουαρίου που είχαμε 453 κρούσματα, τότε τα 195 αφορούσαν σε κιτ και συρροές. Επομένως, η διασπορά στην κοινότητα κατανοούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 18.123. 79 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ είχαμε και 5 νέους καταγεγραμμένους θανάτους. Όπως επεσήμανε στην καθιερωμένη ενημέρωση ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, συνεχίζονται εντατικά τα rapid tests στο κέντρο της Αθήνας ειδικά. Έχουν γίνει, μας ενημέρωσε, 2.600 τεστ στο κέντρο της Αθήνας και 61 συμπολίτες μας βγήκαν θετικοί. Τώρα μας ενημέρωσε και σχετικά με τα σχολεία. Ανέφερε ότι μέχρι και την Κυριακή έχει ανασταλεί η λειτουργία 10 σχολικών μονάδων πανελλαδικά, ενώ τμήματα έχουν κλείσει σε 113 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και αξίζει να πούμε ότι 93 στα 123 σχολεία, Μαλία, βρίσκονται στην Αττική. Και επίσης, να τελειώσω και με αυτό, είναι σημαντικό να πούμε για τους κατοίκους της Αττικής ότι 8 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων διαμορφώνονται σε μικρά κέντρα ώστε να γίνονται εκεί διαγνωστικά τεστ κορονοϊού. Μάλιστα, είναι πραγματικά προβληματική η εικόνα, προβληματίζει η εικόνα. Είναι πολλά τα κρούσματα, κυρίως στην Αττική, πάνω από τα μισά. Και όπως είπες, και τα σχολεία της Αττικής φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση, αν υπάρχουν νέα μέτρα στο τέλος της εβδομάδας. Γιατί αυτό είπε χθες ο κ. Πέτσας. Τέλος της εβδομάδας αξιολογούνται τα μέτρα που παρελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα και βλέπουμε. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, σε μια συνέντευξή του στο CNN Greece, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει τα ταμιακά διαθέσιμα και για να αντιμετωπίσει ένα νέο πιθανό lockdown. Έχουμε χτίσει τα ταμιακά διαθέσιμα. Έχουμε περίπου 37,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά μεταβάλλονται κάθε μέρα. 37,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από συνεχείς εκδόσεις χρέους με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. Άρα, έχουμε χτίσει ταμιακά διαθέσιμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην οποιαδήποτε επιλογή πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης. Αυτό.
Αυτά είπε ο κ. Σταϊκούρας στο CNN Greece. Πάμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο και βεβαίως μονοπολεί το ενδιαφέρον η τηλεμαχία, το πρώτο debate μεταξύ του Donald Trump και του Biden. Με 7,1 εκατομμύρια λοιπόν κρούσματα και 25.000 θανάτους από τον κορονοϊό, νέες κυλίδες στα φορολογικά του Donald Trump, αλλά και αποκαλύψεις για τον πρώην σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου, η έκβαση της πρώτης τηλεοπτικής αναμέτρησης των υποψηφίων προέδρων κατά πολλούς έχει ήδη κριθεί. Ωστόσο, με ενδιαφέρον αναμένεται η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να παρουσιάσει τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του αντιπάλου του, ως στιγνό εκμεταλλευτή του συστήματος, όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η πρώτη τηλεοπτική προεκλογική αντιπαράθεση θα πραγματοποιηθεί στις 9 τοπική ώρα, 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Cleveland του Ohio και θα έχει διάρκεια 90 λεπτών. Η πρώτη λοιπόν τηλεοπτική μονομαχία των δύο ανδρών. Πλησιάζουν οι Αμερικανικές εκλογές, έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και οικονομικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Και είναι και ο Mike Pompeo. Εδώ όλα αυτά συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ και βεβαίως παρασκηνιακές διεργασίες και διπλωματικός πυρετός σε όλα τα επίπεδα. Για όλη την πολιτική επικαιρότητα και όμως τις εξελίξεις εγχώρες και στα του κορονοϊού, τις καταλήψεις στα σχολεία, θα συζητήσουμε με την κυρία Ζέφη Δημαδάμα, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, του Κινήματος Αλλαγής. Κυρία Δημαδάδα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε εδώ να συνομιλήσουμε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, γενικότερα το λέω, αλλά και σε μια κρίσιμη συγκυρία διεθνώς. Σήμερα έκρηξη κρούσματων, κυρία Δημαδάμα, 416 κρούσματα και με την Αττική πραγματικά στο κόκκινο. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση είναι αναποτελεσματικά και ότι θα βρεθούμε μπροστά σε ένα τσουνάμι νέων κρούσματων το επόμενο διάστημα? Κυρία Κάτζη, πολύ σωστά θέτετε το ερώτημα, γιατί τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και εδώ δεν κοιτάμε να δούμε ποιος είπε κάτι πριν ή μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει. Είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες εδώ και εβδομάδες και δυστυχώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στο μεσοδιάστημα από την πρώτη φάση της πανδημίας, που πήραμε γέρος μέτρα, που ακολουθήσαμε στους επιστήμονες, χωρίς να παίρνει δραστικά μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το αν δεν βγουν αυτά τα μέτρα, θα δούμε κάτι άλλο. Μάλλον μεθαύριο, μάλλον σε 5 μέρες, μάλλον σε 3 μέρες. Δεν γίνεται έτσι η πολιτική για μια τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Στα σχολεία που αποτελούν ευθείες, είδαμε μια έλλειψη προετοιμασίας από την κυβέρνηση. Με τις μάσκες ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει και οι γονείς παίρνουν σε μια διαδικασία να έχουν τις δικές τους μάσκες στα παιδιά. Οι αίθουσες παραμένουν με 20, 22, 25 άτομα. Οι καθηγητές δεν αρκούν. Αυτά έχουμε καταθέσει προτάσεις στο σχήμα αλλαγής για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Χάθηκε που χάθηκε το καλοκαίρι. Τι θα γίνει με 416 κρούσματα και το ΕΣΥ σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες? Για τις καταλήψεις στα σχολεία, κυρία Δημαδάμα, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί και εγώ δεν είμαι υπέρ των καταλήψεων. Βεβαίως τα παιδιά είναι παιδιά, οι έφηβοι είναι έφηβοι. Πρέπει να ακούμε τα παιδιά, να καταλαβαίνουμε ότι έχουν δίκιο και για τα πολλά παιδιά μέσα στις αίθουσες. Και τα παιδιά είναι και πιεσμένα ψυχολογικά. Από την άλλη πλευρά όμως, τα παιδιά στα σχολεία που κάνουν καταλήψεις ουσιαστικά μένουν πίσω στα μαθήματα. Γιατί τα ιδιωτικά σχολεία, το βάζω εδώ στο τραπέζι μας, στη συζήτησή μας, είναι κανονικά, γίνονται κανονικά τα μαθήματα. Πώς θα αναπληρωθεί αυτή η ύλη? Και σε πολλά άλλα σχολεία γίνονται τα μαθήματα κανονικά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε τα θέματα στο τραπέζι και να πούμε ότι θέλουμε ανοιχτά σχολεία, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρία Κάντζο. Οι προϋποθέσεις ποιες είναι? Δεν πρέπει τα παιδιά να ρεώσουν τις αίθουσες. Δεν πρέπει να βρεθούν αίθουσες από την αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ενδεχομένως και εκπεριτροπής ωράριο για κάποια μαθήματα. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα σχολεία. Θα πρέπει να ακούμε τους μαθητές. Θα πρέπει να είχαμε κάνει ήδη συνεννόηση όλο το καλοκαίρι με το εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους μαθητές, με τους γονείς, με τους εκπροσώπους, αν θέλετε, ώστε να είχαμε βρει τις κατάλληλες δυνατές λύσεις. Εδώ είχαμε μάσκες αληξίπτωτα. Δεν καταφέραμε να κάνουμε ούτε αυτό. Άρα υπάρχει ένα διέξοδο που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να το αντιμετωπίσει και όπως φαίνεται έχει ξεφύγει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε εκπαιδευτικούς, τα σχολεία να είναι κενά, να γίνονται όλες αυτές ο συνωστισμός που γίνεται και στα σχολεία και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε μέτρα εν μέσω πανδημίας. Είναι τελείως αντιφατικά όλα αυτά τα μηνύματα που η κυβέρνηση στέλνει. Και ξαναλέω, γιατί άκουσα κάποιον υπουργό της κυβέρνησης να λέει κακώς κάνει η αντιπολίτευση να μιλά για τον κορονοϊό και να κάνει αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, εμείς καταθέτουμε προτάσεις και τα λάθη, τις αστοχίες, τη δημόσια υγεία που είναι σε κίνδυνο, δεν μπορούμε να μην τα υπογραμμίσουμε.
Δίνουμε λύσεις, αλλά η κυβέρνηση εποφεύγει. Πού θα πάει αυτό, κυρία Κάντζου, μέχρι πού, μέχρι πόσα κρούσματα, πότε θα υπάρξει μια υπεύθυνη στάση από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του? Ερωτήματα θέτει λοιπόν το Κίνημα Αλλαγής. Αύριο το Κίνημα Αλλαγής, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, πραγματοποιεί διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη, νομίζω. Για ποιο λόγο θέλησε το Κίνημα και η κυρία Γεννηματά αυτή τη στιγμή να κάνει αυτή τη συνέντευξη, κυρία Δημαδάμα? Οι εξελίξεις τρέχουν. Τα προβλήματα στη χώρα είναι πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα. Και η κυρία Γεννηματά πρέπει να επικοινωνήσει με τους πολίτες. Δυστυχώς η κατάσταση λόγω του κορονοϊού, την απολύτως σεβαστή, δεν μας επιτρέπει να είμαστε κάθε μέρα μαζί και δίπλα στους πολίτες. Το κάναμε σε έναν βαθμό, αλλά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν πλέον. Επομένως, είναι η πρώτη πολιτική αρχηγός που ανοίγει στα social media το διάλογο με μια διαδικτυακή συνέντευξη εφόλης της ύλης, που θα δεχθεί ερωτήσεις από δημοσιογράφους εφόλης της ύλης, για να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να δείξουμε το σχέδιό μας και το πρόγραμμά μας, το σχέδιο Νέα Αλλαγή, γιατί έχουμε προτάσεις για κάθε τομέα, για κάθε ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες, και τα καταθέτουμε για να τα αξιοποιήσουμε για την επόμενη μέρα. Ελπίζω η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσει, γιατί βλέπουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι σε μια έτσι λίγο θολή περίοδο, διανύει μια δύσκολη περίοδο. Και η κυβέρνηση βέβαια. Εννοείται τα σοκοματικά προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι σοκοματικά προβλήματα, κυρία Κάντζου, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κάποιου άλλου χώρου. Είναι δύσκολη κατάσταση. Καλούμαστε να δώσουμε λύσεις, να στηρίξουμε του Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αύριο το σχέδιό μας θα αναπτυχθεί από την κυρία Γεννηματά, θα δεχθεί ερωτήσεις. Σε 11.30 το πρωί. Είναι στις 11.30 το πρωί. Θα υπάρχει και από το Facebook και από το social media ανοιχτή πρόσβαση για όλους όσους ενδιαφέρονται. Τα μέσα που έχουν προσκληθεί και έχουν καταθέσει την διαθεσιμότητά τους θα κάνουν ερωτήσεις και νομίζω ότι θα καλύψουν ένα πολύ μεγάλο εύρος ζητημάτων που απασχολούν όλους μας και όλες μας. Είναι πολύ σημαντική επικοινωνία. Είναι ένα καλό παράδειγμα, κυρία Κάτου, και για τα άλλα κόμματα, ώστε να γίνει ένας επικοδομητικός δημόσιος διάλογος που θα οδηγήσει σε λύση. Είναι ο δημόσιος διάλογος πάντα. Τα λόγια, ξέρετε, είναι ωραία, αλλά πρέπει να φτάνουμε και σε λύσεις και σε προτάσεις. Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στη συνέντευξη τύπου της Φόφης Γεννηματά. Είναι σημαντικό να δούμε τι ειδήσεις θα βγάλουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θα είμαστε μαζί. Καλό απόγευμα. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες μας. Καλή δύναμη λοιπόν, την κυρία Δημαδάμα, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι και θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς εδώ πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρει πάρα πολύ στους πολίτες και πρέπει να ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να την κρίνουμε. Φυσικά να την κρίνουμε, να λέμε τα παραπονά μας, αλλά να βλέπουμε και τις δράσεις της και τις ενέργειές της. Γι' αυτό και δίπλα μου, και την ευχαριστώ πολύ και ήρθε για μας εδώ στο στούντιο, έχω την κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, περιφερειακή σύμβουλο και εντεταλμένη, γι' αυτό καθίστε τώρα θα ακούσει η κυρία Κοσμίδη, εντετεχνικών έργων για όλη την Αττική. Καλησπέρα σας, κυρία Κοσμίδη. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, γιατί έχετε ένα κομβικό πόστο. Εμείς εδώ αναδεικνύουμε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και είναι σημαντικά. Θεωρούμε ότι πρέπει να. Και να ενημερώνονται οι πολίτες, αλλά και εσείς να σας μεταφέρουμε και τα παράπονα και την κριτική των πολιτών και να δούμε πού πάσχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, τι κάνει καλά, τι δεν κάνει, έτσι δεν είναι? Μην ξεχνάτε ότι όλα τα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, άρα είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, επειδή είπατε για έργα. Λοιπόν, είστε εντεταλμένη σύμβουλος τεχνικών έργων, βεβαίως και περιφερειακή σύμβουλος με έργο πολύ πλούσιο. Ξέρετε. Κάποιες φορές λέω, θέλω να δω την Αττική να αλλάζει στους δρόμους, γενικότερα στο οδικό δίκτυο, σε έργα, στα πάρκα. Τι κάνει η περιφέρεια Αττικής για αυτό το κομμάτι, πού βρισκόμαστε? Η Αττική, κυρία Γκάτζου, ήδη αλλάζει εδώ και ένα χρόνο και είναι ορατή σε όλους τους πολίτες της Αττικής. Από τον πρώτο μήνα που αναλάβαμε, η περιφέρεια της Αττικής αμέσως έδωσε την εντολή να καθαρίσει από την αφυσορύπανση όλη η Αττική. Κάναμε ένα μεγάλο σχέδιο που συνδράμαμε τους 66 δήμους της Αττικής και καθαρίσαμε όλη την Αττική από την αφυσορύπανση. Πραγματικά σας μιλάω, μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά όποιος περάσει τώρα από τις μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής θα δει μια καθαρή Αττική, με περισσότερη οδική ασφάλεια, καθαρότερη προς το περιβάλλον. Περαιτέρω όλα τα μεγάλα έργα, αλλά και τα μικρά, από τις ασφαλτοστρώσεις που έχουμε στο δικό μας οδικό δίκτυο, όπως τα φανάρια, όπως το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, η στήλες ηλεκτροφωτισμού, το πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο και το δευτερεύον που ανοίξει στην περιφέρεια, και πιστέψτε με, είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο περνάνε όλοι οι πολίτες. Θα σας πω χαρακτηριστικά τη Λεωφόρο Κηφισού, θα σας πω την Πειραιώς, θα σας πω την Κηφισού. Μη μου λέτε το ποτάμι.
Δηλαδή, θα ήθελα το να δω να μην βλέπω αυτά τα Γκάτζιου τον Αύγουστο που μας έρχεται, θα αλλάξει όλο. Τώρα περιμένετε. Πώς θα αλλάξει. Θα σας πω. Γιατί αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Θα σας πω, θα σας πω. Υπήρχαν κάποιες εργολαβίες οι οποίες ήταν μπλοκαρισμένες. Ξέρετε, τα μεγάλα έργα έχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Δύσκολα γίνονται άμεσα. Οπότε, μείναμε πάνω στο πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε. Ξεμπλοκάραμε όλες τις μεγάλες εργολαβίες και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πούμε ότι τον δείχνουμε επόμενο Αύγουστο... Δείχνουμε τώρα πλάνα από τον Κηφισό, έτσι, αυτό φυσικά, τον δρόμο, τι να πω τώρα, αμαρτωλό δρόμο. Ήδη επισκευάσαμε ένα μικρό ταπιτίδιο, ναι, 700 μέτρων σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κηφισού κοντά στη λεωφόρο Αθηνών. Ήδη φτιάξαμε κοντά στο ένα χιλιόμετρο τη λεωφόρο Κηφισού που σε κάποιο σημείο της δεν πήγαινα καθόλου καλά. Μπορώ να πω ότι σε 2 χρόνια, δηλαδή ένα τώρα και άλλο ένα, θα δείτε πράγματι την Αττική όσο αφορά τα οδοστρώματα να αλλάζει στα μεγάλα οδικά δίκτυα που είναι αρμοδιότητας περιφέρειας. Ναι. Άρα μου λέτε ότι έχετε εντοπίσει το πρόβλημα του Κηφισού αναφορικά με την κίνηση που παρατηρείτε και το μποτιλιάρισμα και ότι έχετε κάνει ένα σχέδιο για να ουσιαστικά να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δεν μιλάω τώρα για ένα τρακάρισμα, για εκτακτές περιπτώσεις. Καταρχάς, πρωτίστως είναι το οδόστρωμα. Μετά το οδόστρωμα είναι το να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε, να αντιμετωπίσουμε ένα ατύχημα πολύ άμεσα. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι στον Κηφισό, λόγω του πολύ φόρτου κυκλοφορίας, δεν είχαμε ποτέ μία άμεση αντίδραση. Έμειναν τα αυτοκίνητα για ώρες εκεί, μες στην αισθητρόμου. Αυτό που ο Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε και που θα γίνει πράξη είναι να κυκλοφορούν διπλοκάμπινα, και αυτό θα το δείτε, έρχεται, είναι μια απόφαση την οποία την προχωράμε, φυσικά με απόφαση του Περιφερειάρχη, διπλοκάμπινα που θα λένε Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής στον Κηφισό. Σημαίνει ότι η ασφάλεια θα είναι άμεση. Εκτός από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, το οποίο είναι αρμοδιότητα, ένα τμήμα από μία διεύθυνση την οποία υποπτεύω, κυρία Αμαλία Γκάτζου. Να σας δώσω να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το έργο της περιφέρειας. Έχουμε σκοπό να το αναδείξουμε. Γιατί μέχρι σήμερα οι πολίτες Αττικής δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τι είναι έργο της περιφέρειας, ποιο είναι έργο των Δήμων και τελικά πού εμπλέκεται το μεγάλο κεντρικό κράτος. Ακριβώς. Να ρωτήσω, εκτός από τον Κηφισό, ποιο είναι το στοίχημα, το προσωπικό, το δικό σας ενός έργου στην Αττική που θα αλλάξει και τη ζωή και την καθημερινότητα και θα βελτιώσει των Ελλήνων πολιτών. Γιατί είναι πολλά τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, αλλά ένα εμβληματικό έργο ποιο θα είναι, που το έχετε βάλει έτσι σκοπό. Ως μεγάλη προτεραιότητα, η Περιφέρεια Αττικής έχει δώσει να τελειώσει στο Φαλυρικό όρμο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα, για να μην πω το μεγαλύτερο, μέχρι να δημοπρατηθεί το έργο των LED, που θεωρώ ότι θα το ξεπεράσει σε θέλετε κόστος. Θέλετε να μας πείτε για τα LED, θα όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. LED. Είναι και πολύ σημαντικό και είναι και πολύ καινοτόμο. Ναι. Και τι εξοικονομούμε, γιατί θα πει κάποιος τώρα, βάζετε εσείς LED, δίνετε χρήματα. Κάνω το λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς, να περάσουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Πρώτον, το Φαλυρικό. Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρέλαβε μία κατάσταση. Mm-hmm. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο είχε ως μεγάλο έργο πολλά και μεγάλα προβλήματα. Πράγματι, το παραλάβαμε λίγο σε όχι και πολύ καλή κατάσταση, όμως το προχωράμε και είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα έργο το οποίο δεν θα είναι ένα έργο φάντασμα. Γιατί η κυρία Γκάτζου, ξέρετε πόσα μεγάλα έργα έχουν προχωρήσει χωρίς μελέτες και χωρίς ουσιαστική μελέτη και στρατηγική για να έχει αντίκτυπο πολύ θετικό στο αύριο του πολίτη. Πάρα πολλά. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο ξεκινάει η δεύτερη του φάση και είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε να απευθύνεται στους πολίτες. Να βάλουμε μια τελεία, να συνδεθούμε με το κέντρο Περιφερειακό Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας με τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη να μας δώσει την εικόνα της κίνησης. Είστε όλη μια ομάδα. Φυσικά. Έτσι είναι. Κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαστε ομάδα και χαίρομαι γιατί έχετε εκεί το καλύτερο μέλος της ομάδας. Τώρα, ένα σας πω, θα λένε ότι κάνουν κοπλιμέντα, κάνετε κοπλιμέντα ο ένας τον άλλον. Προσέξτε, ξέρετε, θα μας τρολάρουνε. Κύριε Λογοθέτη, πώς είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην Αττική? Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε ώρα αιχμής. Έχουμε ένα ήσυχο απόγευμα, ένα ήσυχο βράδυ, θα έλεγα, καθώς είχαμε δύσκολη μέρα το πρωί. Από τις 7 η ώρα, από τις 7:30, είχαμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου, στον Κηφισό, στην Πέτρου Ράλη, στην Κηφισία, στην Καποδιστρίου, στην Γαλατσίου. Αντιμετωπίσαμε πολλές συγχωρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα όμως το οδικό δίκτυο φαίνεται να ησυχάζει, υπάρχει μια ηρεμία στους δρόμους. Ανακοινώνουμε τις εργασίες, τις οποίες, όπως γνωρίζει πολύ καλά και η κυρία Κοσμίδη, εκτελέστηκαν σήμερα. Και πιο πολύ να πούμε αυτές που θα εκτελεστούν αύριο, mm-hmm. όπως θα γίνει η συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, έλεγχος του δικτύου στη λεωφόρο Βάρης Προπείου, εργασίες στην υπόγεια διάβαση οχημάτων στη λεωφόρο Συγκρού με την Αγίων Πάντων, εργασίες συντήρησης πρασίνου στις νησίδες, στην κεντρική νησίδα κατά μήκους της λεωφόρου Αθηνών γινόταν και σήμερα. Και το βασικότερο, το μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η ασφαλτόστρωση στη λεωφόρο Σχιστού με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής. Σήμερα έγινε η απόκτηση του στρώματος και αύριο προχωράμε στην ασφαλτόστρωση. Και επίσης στο ίδιο σημείο γίνεται στους γυροδρόμους γίνεται επούλωση λακκούβων και έλεγχος και υποφθία δικτύου και στο βόρειο και στο νότιο παράπλευρο της Αττικής Οδού από το Δαχτυλίδι ως το αεροδρόμιο, αλλά και στο νότιο άξονα στο παραλιακό μέτωπο από τη Βάρκιζα μέχρι και το Σούτι, δηλαδή σε όλη τη λεωφόρο Συνοικίου. Να προσθέσω μόνο στον πολύ καλά ενημερωμένο φίλο και σύμβουλο του Περιφερειάρχη Κίμων Λογοθέτη ότι έχουν ξεκινήσει και εργασίες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού. Από χθες είναι στο κομμάτι της λεωφόρο της Φυλής του Δήμου Ανελιωσίων. Και από αύριο στο Δήμο Αχαρνών ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι παραπλεύρου. Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμβολος Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής. Καθημερινά μαζί μας, ο κύριος Λογοθέτης, τον ταλαιπωρούμε, αλλά μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητά μας. Είμαι σίγουρη δεν είναι ταλαιπωρία για τον κύριο Λογοθέτη, γιατί και εμείς τον ταλαιπωρούμε καθημερινά και μας βοηθάει. Λοιπόν, κυρία Κοσμίδη, και μου λέγατε για τα LED. Τι είναι αυτό, είναι να πούμε ο φωτισμός. Και να κλείσουμε με αυτό το έργο που είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν. Αλλάζουμε όλο το φωτισμό της Αττικής με απόφαση του Περιφερειάρχη και αφού ζούμε σε μια εποχή την οποία η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάνε οι άρχοντες αυτών των τόπων, ο Περιφερειάρχης Αττικής λοιπόν πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξουν όλες οι στήλες ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής με λάμπες LED. Ειδική λάμπα LED, η οποία η κάθε μία έχει ένα μικρό τσιπάκι κινητής τηλεφωνίας και μας δίνει, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, που πιστέψτε με πολλών εκατομμύριων ευρώ που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Το ψάξα λίγο και είναι πολλά τα εκατομμύρια πραγματικά που θα εξοικονομηθούν. Θα δοθούν με πολλές λεπτομέρειες όταν δημοκρατηθεί και το έργο. Μην είναι μόνο σαν τις μάσκες, τα LED. Τώρα κάνω λίγο, πρέπει να σας κάνω και λίγο το σχόλιο. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτές τις μάσκες. Λέω τώρα, άλλα υπουργεία, κεντρική διοίκηση. Και να πω και κάτι πάνω σε αυτό, επειδή το έργο της περιφέρειας και εντός εισαγωγικών είναι τεράστιο που εκτελεί ο Περιφερειάρχης Αττικής, ήταν δίπλα στους πολίτες από την πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκαν και η κεντρική εξουσία ότι θα πρέπει να προσέχουν και η ατομική ευθύνη να είναι κάτι πιο που να δίνουμε περισσότερη βάση. Ήταν ο πρώτος ο οποίος στην Αττική είπε πράγματα τα οποία στο τέλος αναγνωρίστηκαν από τους πάντες και ο πρώτος ο οποίος ήταν και σε μάσκες και σε αντισηπτικά και σε οτιδήποτε ακόμα και τώρα έδωσε εντολή στις υπηρεσίες κανένας να μην μείνει χωρίς, χωρίς ασφάλεια ατομική. Μάλιστα. Είτε από μάσκες είτε από... Άρα λοιπόν αλλάζει. Πότε ξεκινάει το έργο με τα LED με το φωτισμό? Σε ένα δίμηνο θα έχει ξεμπλοκάρει. Έχουμε πάρα πολλά έργα. Θα έχει ξεμπλοκάρει. Ναι. Είστε σίγουροι γιατί με την γραφειοκρατία... Όχι θα έχει ξεμπλοκάρει, θα έχει προχωρήσει στην δημοπράτησή του. Φως θα υπάρχει εννοώ. Θα είναι το φως ήδη υπάρχει. Όχι. Το έργο αυτό θα γίνει. Ναι, δεν όχι, είναι κάτι. Θα είναι κανονικό το φως, δεν θα είναι λιγότερο επειδή είναι LED. Ξέρετε, λέω τώρα απλοϊκές ερωτήσεις, αλλά κάποιος μπορεί να το σκεφτεί. Είναι πάρα πολύ εύλογες οι ερωτήσεις αυτές και πράγματι κάθε στήλη ηλεκτροφωτισμού, αναλόγως σε ποιο δίκτυο φωτίζει, είτε είναι διπλής λωρίδας, είτε είναι τριών λωρίδων, έχει διαφορετική συχνότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα φώτα αυτά LED και ρυθμίζονται και είναι ειδικά και σίγουρα μετά από μελέτη θα τοποθετηθούν και θα αντικαταστήσουν τα ίδια υπάρχοντα. Επιτρέψτε μου, είναι λίγος ο χρόνος, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για τα πάρα πολλά έργα που εκτελεί η Αττική και για τους Δήμους. Ναι. Οπότε, θα μας πείτε, δώστε μας μια εικόνα έχουμε, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ως πρώτη προτεραιότητα την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, δηλαδή έχουμε θέσει τις μελέτες αντιπλημμυρικών, διευθέτησης ρεμάτων, πρώτη προτεραιότητα. Πολύ σημαντικό, κύριε Κοσμίδη. Είναι το πιο... Γιατί ξαναλέω, η ασφάλεια για τον Περιφερειάρχη Αττικής είναι το νούμερο έργο που θέλει να εκτελέσει για τους πολίτες. Να μην ξαναζήσουμε σκηνές μάνδρας. Ξέρετε, γιατί τα φυσικά φαινόμενα είναι έντονα πια στα τελευταία χρόνια. Και όταν δεν υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία και τα έργα να έχουν γίνει όταν πρέπει να έχουν γίνει, θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Η ευαισθησία μας είναι μεγάλη και μάλιστα. Η λέξη πρόληψη, ίσως και επειδή είναι γιατρός ο Περιφερειάρχης, την έχουμε πρώτη προτεραιότητα για ό,τι κάνουμε. Ελπίζω να μην μας βρει στην Περιφέρεια Αττικής τίποτα τόσο πολύ μεγάλο όπως ο Ιαννός. Και ζήσουμε κι εμείς, όσο και να έχουμε κάνει τα πάντα, καταστάσεις σαν αυτή. Πάντως, ήμασταν δίπλα
Ο Περιφερειάρχης μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε έστειλαν 22 φορτηγά. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος είδε την ευαισθησία του. Εγώ είχα πάει και προσωπικά, οπότε είδα και την μεγάλη προσπάθεια όλων των παιδιών και των ανθρώπων που οδηγούσαν τα φορτηγά. Ήταν πάρα πολλές ώρες το ταξίδι. Και βεβαίως την αντιμετώπιση εκεί και των ανθρώπων. Είναι σημαντικό η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη. Και, για να μην το είναι η αλληλεγγύη. Και αυτό νομίζω τόνισε και ο Περιφερειάρχης. Η αλληλεγγύη των περιφερειών μεταξύ τους, των Δήμων μεταξύ τους. Υπάρχει αγαστή έτσι, συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας. Υπάρχει κόντρα, υπάρχει. Θα σας πω, όχι. Και το λέω κατηγορηματικά. Πρώτον, γιατί ο Περιφερειάρχης της Αττικής ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος της ΚΕΔΟ, οπότε είναι αγαπητός σε όλους τους δημάρχους της Αττικής και στους νεοεκλεγμένους. Και δεύτερον, γιατί έχουμε με το που ανέλαβα ως εντεταλμένη τεχνικών έργων, μίλησα με τον Περιφερειάρχη και ζήτησα και το συζήτησα μαζί του να κάνουμε αυτό που λέμε συναντήσεις εργασίας με τους Δήμους. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και μου έδωσε το OK. Και έτσι ερχόμαστε σε επικοινωνία, κυρία Γκάτζιου, με κάθε έναν Δήμο ξεχωριστά, με τον Δήμαρχο, τον Γενικό του Γραμματέα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του και την προϊσταμένη Αρχή των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και έτσι υπάρχει αυτή η οριζόντια συνεργασία, τα οποία είτε τεχνικά έργα προγραμματικών συμβάσεων έχουμε μαζί τους, είτε εκτελούμε εμείς έργα δικά τους στο δική τους χωρική αρμοδιότητα, όλα λύνονται με αυτές τις συναντήσεις. Η οριζόντια συνεργασία και είναι μια τελευταία ερώτηση. Έτσι, και θέλω να την. Ναι, πάντα μιλάμε, εσείς μιλάτε και ειλικρινώς. Πώς έτοιμη είναι η Περιφέρεια Αττικής για ένα νέο Ιαννό? Η Περιφέρεια Αττικής και τώρα ήταν έτοιμη. Γιατί και τώρα υπήρχε μια πιθανότητα ο Ιαννός να περάσει και από την Αττική. Ο Περιφερειάρχης είχε σε ετοιμότητα όλες τις. Καλά, καθαρίζαμε τα ρέματα από τέλη Αυγούστου. Ναι. Δεν σταματήσαμε να καθαρίζουμε ρέματα, ούτε περιμέναμε κάποιον Ιαννό. Δώσαμε μεγάλη προτεραιότητα, γιατί ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός πια και ότι ένας Ιαννός είναι τώρα, μπορεί να ήταν και νωρίτερα. Οπότε, ο καθαρισμός των ρεμάτων, πρώτη προτεραιότητα με το λεγόμενο παρατηρητήριο που έχουμε ορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά που καθαρίζεται ένα ρέμα, υπάρχει φωτογραφική επικόνηση, συντεταγμένες και πότε καθαρίστηκε. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Γκάτζιου, γιατί έτσι γνωρίζουμε και εμείς τι έργο έχουμε κάνει και πού φταίξαμε. Και είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό και αυτό να αποδίδονται ή που δεν φταίξαμε. Είναι και αυτό. Και να αποδίδονται ευθύνες όταν υπάρχουν και που δεν υπάρχουν. Φυσικά, ναι, γιατί όταν υπάρχει ένα φαινόμενο έτσι, σαν τον Ιαννό, και καθαρό με ρέμα να έχει, μπορεί και να πλημμυρίσει. Κυρία Κοσμίδη, θέλω να σα ευχαριστήσω. Περιφερειακή Σύμβουλο Εντεταλμένη Τεχνικών Έργων για όλη την Αττική. Εγώ σα ευχαριστώ. Και είναι πολύ θα τα ξαναλέμε και θα τα λέμε συχνά πυκνά εδώ από τη συχνότητα του Attica TV, γιατί πραγματικά αφορούν όλου του πολιτικού. Πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Ολοκληρώνεται το δελτίο ειδήσεων του Attica TV αύριο στις 7.30 και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.